Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πολύ κίνηση, έτσι. Κανονικά από την Αθήνα θα πρέπει να είστε συνηθισμένοι στην κίνηση της Θεσσαλονίκης. Είναι λίγο περίεξανα αλλιώς τα πράγματα στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε ένα σωλήνα. Αυτό κολλήσει κάπου. Ο σωλήνα τελείωσε. Ακριβώς, δεν έχει διαφύγει. Ακριβώς. Ενώ στην Αθήνα έχει τις διαφυγές, έχει τα στενάκια. Λοιπόν, θα δούμε με όσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας να πούμε πέντε πράγματα ουσιαστικά. Καταρχήν, να πάμε να δώσουμε μια απάντηση, να σχολιάσουμε κάτι που συζητιέται στην περίοδο αυτή, στην οποία αλλάζουν γενικώς διοικήσεις φορέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μπορούν φορείς. Να πάμε ειδικά εδώ στο δικό σας το φορείο. Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να συνεισφέρει κάτι ουσιαστικό. Δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για διαχρονικά. Συνεισφέρει κάτι ουσιαστικό αυτός ο φορέας, ή είναι ένας φορέας που απλά βολεύει την εκάστοτε κυβέρνηση να τοποθετεί κάποια στελέχη? Να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν είναι απλά ένας φορέας. Είναι ο στρατηγικός, σύμφωνα με το ΠΔΕΛΤΑ που τρέχει το φορέα, είναι ο στρατηγικός σύμβολος του κράτους σε οτιδήποτε επιθυμεί η εκάστοτε κυβέρνηση να υλοποιήσει ως κυβερνητική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι είναι το εργαλείο που διασφαλίζει στην κυβέρνηση την υλοποίηση των πολιτικών της. Εξάλλου, ανταποκρινόμενοι άμεσα στην προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είδαμε όλοι μας ότι ο πρώτος νόμος που ήρθε στην Ελληνική Βουλή ήταν το επιτελικό κράτος. Είναι μια τομή στη δημοσία διοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά κυβέρνηση ασχολείται με τη δημοσία διοίκηση και έχει εκφράσει τη βούληση και ο Υπουργός, ο κ. Θοδωρικάκος, και σε συνεργασία φυσικά με τον Πρωθυπουργό, ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο αναβάθμισης του δημόσιου τομέα. Και πάμε να δούμε τώρα τι εννοούμε όταν λέμε αναβάθμιση του δημόσιου τομέα. Καταρχήν να πω ότι δεν είστε χθεσινός στο κέντρο. Όχι. Έχετε μια μακρά πορεία στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Είστε υποψήφιος διδάκτορα στο τομέα διοικητικής επιστήμης και δημοσίου δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχετε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ναυτιλιακή πολιτική στην Ουαλία και έχετε και πτυχίο στα οικονομικά. Οικονομολόγος. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Mm-hmm. Καταρχήν, χαρά στο κουράγιο σας. Ευχαριστώ. Αλλά και από το 2014 είστε υπεύθυνος σπουδών και έρευνας στο ίδιο το Ινστιτούτο. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε αναβάθμιση, και θέλω να ρωτήσω τι προοπτική έχουμε να φτάσουμε κάποτε σε μια δημόσια διοίκηση και τι ρόλο μπορεί να παίξει το ΕΚΔΑ σε αυτό, που να δουλεύει ως ελβετικό ρολόι. Και τι εννοώ? Πρότυπο προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μια δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί αποτελεσματικά και θα κινεί το κράτος υπέρ των πολιτών ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της εφαρμοσμένης πολιτικής. Και φέρνω ως παράδειγμα σε αυτό το Βέλγιο, που πέρασε και ένα χρονικό διάστημα μεγάλο σε ακυβερνησία. Mm-hmm. Ξέρω πολύ καλά. Έτσι, αλλά το κράτος δούλευε ρολόι. Αν περνούσαμε εμείς διάστημα ακυβερνησίας αντίστοιχο του Βελγίου, θα ήμασταν γέα πυρή μυχθήτο εδώ πέρα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ τουλάχιστον, και νομίζω αυτή την αίσθηση μεταφέρω και από τον μέσο πολίτη. Αυτό που θέλω να επισημάνω. Μπορεί να λειτουργήσει κάποια στιγμή, υπάρχει ποιοτικό υλικό και θεσμική ολοκλήρωση για να λειτουργήσει ρολόι το δημόσιο? Καλό θα είναι να μην λειτουργούμε αφοριστικά. Δεν είναι όλοι όλα. Είμαι της άποψης, της αντίληψης, το έχω βιώσει, τη ζω τη δημόσια διοίκηση χρόνια τώρα. Στη δημόσια διοίκηση βρέθηκα με τον διαγωνισμό 3K του 2006 του ΑΣΕΠ, με έναν αυτό που λέμε καθαρό διαγωνισμό, χωρίς, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, γιατί έχουν ακούσει διάφορα γενικά κατά καιρούς για όλη αυτή τη διαδικασία, και θα περιγράψω μια προσωπική εμπειρία. Όταν λοιπόν κατέθεσα τα χαρτιά μου στον ΑΣΕΠ, ταυτόχρονα δούλευα στην ιδιωτική αγορά, ήρθε λοιπόν ένα συστημένο στο σπίτι, που ήταν από το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ο ΕΦΚΑ ακόμα, ήταν το ΙΚΑ. Επειδή είχα αρκετή δουλειά λόγω του τομέα που εργαζόμουν σε τραπεζικό τομέα, σκέφτηκα ότι είναι κάποια ένσημα ίσως από κάποιο παλιό εργοδότη. Ναι. Φτάνοντας λοιπόν στο ταχυδρομείο, ανακαλύπτω ότι είναι ο διορισμός μου. Μάλιστα. Είναι ο διορισμός μου με συστημένο στο ΙΚΑ τότε. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν μεγάλα κομμάτια της δημόσιας διοίκησης που λειτουργούν σαν ευελτικό ρολόι ήδη.
Το πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε πρόβλημα, το challenge, η πρόκληση για μας είναι να μπορέσουμε αυτούς τους οργανισμούς, για παράδειγμα τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ από τη μέρα που ιδρύθησαν έχουν αποτελέσει τον κύριο άξονα επαφής του πολίτη με το δημόσιο. Η δουλειά που γίνεται στα ΚΕΠ για παράδειγμα είναι εκπληκτική. Οι συνάδελφοι αγόγγιστα χρόνια τώρα επομίζονται και καθήκοντα τα οποία κανονικά δεν θα πρέπει να δικά τους, δεν θα πρέπει να σταθούν κάποιες άλλες υπηρεσίες για να εξυπηρετήσουν αυτούς. Παρ' όλα αυτά όμως, οι άνθρωποι εξυπηρετούν. Οι συνάδελφοι εξυπηρετούν. Ο Τάξης Θεοδωρικάκος πρόσφατα σας ανέθεσε ουσιαστικά ακριβώς, το ρόλο να αναβαθμίσετε τη λειτουργία του ΚΕΠ. Αυτό ακριβώς. Για παράδειγμα. Τι σημαίνει το ανακοινώνω. Μόλις μας είπατε ότι ακριβώς, τα πάμε λοιπόν να το δούμε έργο. Στην πράξη. Λοιπόν. Πόσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Ακούστε λοιπόν τώρα. Τι έχουμε σκεφτεί, τι έχουμε συζητήσει, τι έχουμε συνοηθεί. Ξεκινούν επιμορφωτικά προγράμματα υπαλλήλων των ΚΕΠ. Άξον 2019 έπρεπε να φτάσουμε. Για να κάνουν τι, το εξής πάρα πολύ απλό αυτονόητο. Πόσοι συνάνθρωποι μας είναι κοφάλαλοι, πόσοι συνάνθρωποι μας φτάνουν στα ΚΕΠ και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί κανείς δεν ξέρει τη γλώσσα τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, άμεσα. Φιλία νομικού που μας τραβάει τώρα με το βίντεο είναι και. Μιλάει και την νοηματική. Μπράβο. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε, επιμορφώνουμε τους δημοσίους υπαλλήλους να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες όλης της χώρας με ό,τι σημαίνει αυτό. Ένα παράδειγμα αυτό. Δεύτερο, ένα μεγάλο σχέδιο που έχουμε σκεφτεί να φτιάξουμε είναι προγράμματα επιμόρφωση των αιρετών. Mm-hmm. Αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι κέρια πόστα λόγω εκλογής τους στη δημόσια διοίκηση. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν. Το ότι έγινες δήμαρχος, το ότι έγινες περιφερειάρχης, το ότι τέλος πάντων εκλέχθηκες σε μια θέση, δεν σου δίνει αυτόματα γνώσεις. Είναι σαφές ότι ο κόσμος. Τώρα ανοίγεται μεγάλη ιστορία. Ναι, σαφέστατα μεγάλη ιστορία. Θα πείσετε το δήμαρχο που έχει φάει τόσα χρόνια στο κουρμπέτι και στο πεζοδρόμιο και να συνδικαλίζεται και να κερδίζει εκλογές και να μάχεται, θα του πείτε εσείς πώς θα διοικήσει? Δεν θα του πω πώς θα διοικήσει. Αλλά το πώς θα διοικήσει είναι δικό του θέμα. Εγώ θα του δείξω ποια εργαλεία έχει στη διάθεσή του για να διοικήσει σωστά. Εγώ θα τον εκπαιδεύσω στα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διοικήσει σωστά. Το ΕΚΔΑ, για να μην βάζω εμένα, το ΕΚΔΑ θα εκπαιδεύσει τους αιρετούς στο πώς μπορούν, αν θέλουν, να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία για να διοικήσουν σωστά. Μεγάλη κουβέντα το αν θέλουν όμως. Αν θέλουν. Και αν θέλουν να εκπαιδευτούν. Φαντάζομαι δεν μπορεί να συρθεί κανένα. Αυτό πάω να πω. Μα έτσι κι αλλιώς η επιλογή στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΔΑ δεν είναι υποχρεωτική. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική. Εδώ είμαστε να γίνει και αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε. Γιατί είδα ότι προαναγγείλεται και κάτι άλλο στο site για την αξιολόγηση. Ναι. Η αξιολόγηση λοιπόν. Πώς πρέπει να γίνει. Η αξιολόγηση δεν είναι απλά να δούμε αν κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι. Για να δούμε αν κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι, αν την κάνει σωστά, αν την κάνει αποτελεσματικά, mm-hmm. καταρχάς πρέπει να φτιάξουμε τι, αυτό που λέμε περιγραφή θέσης. Να ξέρει έτσι. Ο κάθε συνάδελφος. Τα προαπαιτούμενα. Ως συναδέλφους, έτσι αντιμετωπίζω όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, οι συνάδελφοί μου, ναι. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να ξέρουν καταρχάς τι κάνουν. Γιατί κανένας ποτέ δεν έκατσε να τους πει ακριβώς τι περιμένουν από μένα. Σε πόσο χρόνο το περιμένουν. Βασικό, στη στοχοθεσία. Γιατί και το ΑΣΕΠ, ξέρετε, δεν είναι επανάκια. Έχουν προσληφθεί στα νοσοκομεία νοσηλευτές χειρουργείου που μόλις βλέπουν αίμα λιποθυμάνε. Ακριβώς. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις αντίστοιχες και άλλων, και από άλλους φορείς. Αλλά το θέμα είναι ότι για να πάσει σωστή αξιολόγηση πρέπει να κάνει μια δουλειά πριν. Είμαστε στην εργασία με τον Υπουργό και με τη Γενική μου Γραμματεία, τη Βίτη Χαραλαμπογιάννη, όπου προσπαθούμε μέσα από ένα σύστημα που θα εισαχθεί μέσα στον επόμενο χρόνο και θα το ακούσετε, θα τον αγγείλει και το Υπουργείο. Να κάνουμε ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου. Αυτό λείπει. Με βάση τα χαρακτηριστικά που ήδη έχει. Με βάση ακριβώς τα χαρακτηριστικά πόσο που μπορούμε που να τα εξελίξουμε. Και πόσο μπορούμε να τα εξελίξουμε. Πώς γίνεται όλο αυτό? Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών. Ένα εργαλείο τόσο σύγχρονο και τόσο αχρησιμοποιείται στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Είναι καλό ο εκάστοτε κυβερνήτης του οποιοδήποτε οργανισμού, είτε είναι δοτός είτε είναι εκλεγμένος, να γνωρίζει τις δυνατότητες, τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες των υπαλλήλων τους και πώς μπορεί από αυτά που ήδη κάνουν να κάνουν κάτι άλλο που θα μπορούσαν να το κάνουν ίσως καλύτερα. Γιατί ταιριάζει σε αυτούς. Για παράδειγμα, έχεις έναν συγκρουσιακό τύπο, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τα νεύρα του καλά, να το πούμε έτσι πολύ απλά λαϊκά. Δεν είναι καλό να είναι πρώτη γραμμή. Εκπαίδευσε τον, εμόρφωσε τον να κάνει κάτι άλλο. Δώσ' του να κάνει κάτι που του αρέσει. Για παράδειγμα, πώς βρέθηκα.
να είμαι εισηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων. Mm-hmm. Όταν διορίστηκα λοιπόν, για να επανέλθω πάλι στην ιστορία, όταν διορίστηκα λοιπόν στο ελληνικό δημόσιο με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, κλήθηκα στα πλαίσια των δύο χρόνων που μεσολαβούν, που είσαι δόκιμος δημόσιος υπάλληλος, να συμμετάσχω στο πρόγραμμα, όπως λέγεται, εισαγωγικής εκπαίδευσης. Είναι ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα που περνούν όλοι οι συνάδελφοι, προκειμένου να γίνουν μόνιμοι. Όταν λοιπόν βρέθηκα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για να παρακολουθήσω ως επιμορφωνόμενος το σεμινάριο, είπα μέσα μου, θέλω να το κάνω αυτό. Ναι. Αυτό που κάνει εκεί αυτός επάνω και ο εισηγητής, mm-hmm. θέλω να το κάνω κι εγώ. Μπορώ. Μπορώ, αποδείχθηκε ότι μπορώ. Άρα, καλό συναδέλφους να δουν τι μπορούν μέσα από τη δημόσια διοίκηση να κάνουν και να ζητήσουν να το κάνουν. Να μην μείνουν σε αυτό που λέμε, δηλαδή ότι εδώ είμαι 20 χρόνια, τέλος, αυτό είναι. Είναι δεκτικός ο μέσος δημόσιος υπάλληλος σε μια τέτοια νοοτροπία, γιατί αυτό, εδώ μιλάτε για μια αλλαγή νοοτροπία. Ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, ναι, το στοίχημα είναι αυτό. Να κερδίσουμε την αλλαγή. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Όχι, είναι σαφές. Δεν μίλησα υπάρχει για. Υπάρχει προοπτική να δούμε σύντομα. Και καταρχήν υπάρχει θέμα και χάσματος γενναιών, διότι φαντάζομαι ότι οι νέοι, οι νεοεισερχόμενοι στο δημόσιο. Οι λίγοι, αυτοί με την ανομολογία τη μνημονιακή εντός εισαγωγικών, mm-hmm. Είναι ασφαλώς πιο δεκτικοί και στις νέες τεχνολογίες και σε νέες μεθόδους και σε καλές πρακτικές που έρχονται από ευρωπαϊκές οδηγίες κτλ. Αλλά υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός δημοσίων υπαλλήλων που είναι μαθημένος σε παλιά. Δεν το λέω πάντα με την κακή έννοια. Δεν μιλάω πάντα μαθημένος, δηλαδή. Όχι, δεν έχουν έρθει από την κόλαση δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, δεν έχουν έρθει από την κόλαση. Δεν θέλουν να μας καταπνούν. Αλλά μιλάω για ανθρώπους που καλώς ή κακώς είχαν άλλη υποδομή. Να απαντήσουμε μια ερώτηση. Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τη γνωρίζετε? Τη γνωρίζω. Γνωρίζετε ότι είναι η μοναδική παραγωγική σχολή σε όλο το ελληνικό δημόσιο που μέσα από ένα διαγωνισμό γραπτό, εάν και εφόσον επιτύχεις, γίνεσαι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Γνωρίζετε ότι έχω μόλις 2.500 αιτήσεις σε μια χώρα όπου μαστίζεται από την ανεργία και μιλάμε για από ό,τι λένε τα νούμερα έτσι. Πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους ανέργους. Εγώ κανονικά κάτω από το ΕΚΔΑΕ πρέπει να έχω εκδήλωση, να έχω διαδήλωση από κάτω. Ναι. Καταλαβαίνετε δεν το ξέρει ο κόσμος. Και έχω μόλις 2.500 αιτήσεις. Άρα το πρόβλημα είναι να επικοινωνήσουμε το τι συμβαίνει, να εξηγήσουμε το γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, ακούστε, στη θεωρία της εκπαίδευσης μπορεί λίγο... κάποιος που θεωρεί ότι έχει τα προσόντα, που θεωρεί ότι έχει τα τέτοια, να μπει στο ΕΚΔΑ, να δει επιμορφωτικά σεμινάρια και να έρθει σε εσάς και να πει ότι εγώ θέλω να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο και να δώσω εξετάσεις και μετά με αυτό το χαρτί... Προσλαμβάνουμε στο δημόσιο σε αντίστοιχες θέσεις. Όχι, όχι. Να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί έτσι ακούστηκε. Εξηγούμε τη διαδικασία ακριβώς. Ναι. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί τμήμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Γίνεται γραπτός διαγωνισμός με τρία στάδια, mm-hmm. τα οποία είναι πια. Γίνεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Mm-hmm. Ελέγχεται από εμάς το κατά πόσο μπορούν ή όχι να συμμετάσχουν, γιατί υπάρχουν κάποια κριτήρια. Σε γενικές γραμμές, τι κριτήρια υπάρχουν? Καταρχάς να υπάρχει ένα πτυχίο. Ναι, μπράβο. Γλώσσες. Έτσι. Και φυσικά να αποδεικνύεται. Τα συνήθι κριτήρια ενός διαγωνισμού ΑΣΕΠ θα πω εγώ. Ακριβώς. Μπράβο. Τα οποία εμείς τσεκάρουμε ότι είναι εντάξει για να μπορέσουμε να το επιτρέψουμε να δώσει εξετάσεις. Αφού λοιπόν περάσει το πρώτο στάδιο των γραπτών εξετάσεων, υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο που λέγεται φάκελος. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ο εκπαιδευόμενος που έχει επιτύχει mm-hmm. σε δεύτερο στάδιο στις εγκαταστάσεις τις δικές μας και εξετάζεται σε ένα πουλί εξειδικευμένο εργαλείο. Δεν μπαίνω σε περαιτέρω λεπτομέρειες αναλύσεις. Που το επιλέγει ή του ανατίθεται που, το εργαλείο. Που εμείς του αναθέτουμε. Μπράβο. Ότι αυτό θέλουμε να μας παραδώσει. Μπράβο. Μετά από και δύο ώρες εξετάσεων. Όχι. Τρίτο στάδιο η συνέντευξη, γιατί είναι αυτό που είπατε, ότι θέλω να αποφύγω τη διαδικασία ότι κάποιος δεν μπορεί. Έχει χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να δεν μπορούν να ταιριάξουν ακριβώς. Αφού λοιπόν επιτύχουν, για συγκεκριμένη, για παράδειγμα, σειρά που θα προσδοκώ μέχρι τέλος του μήνα να έχει βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, να έχει γίνει προκήρυξη, άρα να έχουμε δύο μήνες, 60 μέρες προκειμένου να καταθέσουν ενδιαφερόμενοι τα δικαιολογητικά τους. Αφού λοιπόν αυτοί οι 90 άνθρωποι, γιατί 90 θα πάρουμε αυτή τη φορά. Ναι. Τελειώσουν λεφτή διαδικασία και είναι επιτυχόντες και επιτυχούσες, ξεκινούν την πορεία τους στο ελληνικό δημόσιο. 4 μήνες κοινός κλάδος για τους 90, 4 mm-hmm. μήνες φεύγουν έξω στις υπηρεσίες που έχουν πάει καλά ανάλογα ναι. με τον τομέα τους και εκπαιδεύονται εκεί. Κάνουν μια πρακτική άσκηση. Ακριβώς πάνω στη δουλειά. Ναι. Γυρίζουν πίσω, ο καθένας λοιπόν μετά παίρνει τον τομέα του, τον τομέα mm-hmm. εξειδικευσής του, κοινωνική πολιτική, οικονομία, αγροτική πολιτική, ό,τι έχουμε σαν. Συνεχίζει να εκπαιδεύεται. Ακριβώς.
και στους 18 μήνες τοποθετείται στη θέση στην οποία μας έχει. Μισθοδοτούμενος συνεχίζει. Από την πρώτη μέρα μισθοδοτούμενος. Από την πρώτη μέρα είναι δόκιμος δημόσιος υπάλληλος. Mm-hmm. Από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Στους 18 μήνες μπαίνει στο κλιμάκιό του και μπαίνει στην υπηρεσία στην οποία έχει ζητήσει η υπηρεσία να τον απορροφήσει. Και ουσιαστικά ο ίδιος μπαίνει και σε μια δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλήσει μετά το δημόσιο προϊσταμένους. Εννοείται. Στελέχη διευθυντικά. Ακριβώς. Τα οποία όμως θα έχουν όχι μόνο την χρονολογική πορεία, όχι μόνο την για εμπειρία, να μπαίνουν σε μια αυτή την εμπειρία, αλλά θα έχουν και ένα γνωστικό εφόδιο από πίσω, ακριβώς, που να τους καθιστά πιο άμεσα αποτελεσματικούς ενδεχομένως στις σύγχρονες αποτίσεις. Γιατί μιλάμε για μια ψηφιακή επανάσταση που έρχεται, που επιβάλλει ραγδαίες αλλαγές. Πόσο έτοιμο είναι σήμερα το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης να παρακολουθήσει? Στις 18 Δεκεμβρίου διοργανώνουμε ημερίδα με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση, στη διακυβέρνηση. Mm-hmm. Είναι προσκεκλημένοι όλα τα στελέχη του Υπουργείου με βασικό μιλητή τον Γενικό Γραμματέα του κ. Χριστόπουλο, τον Λεωνίδα, ο οποίος θα τεθεί χαιρετισμό. Καλό όλους να παρακολουθήσουν, θα υπάρχει και live streaming. Αν μπορείτε, ζητάω και από εσάς να γίνει link. Μια αναμετάδοση. Ακριβώς, αν επιθυμείτε. Με ένα πάνελ εξαιρετικών ομιλητών που γνωρίζουν το αντικείμενο, πολύ βασικό. Προσδοκούμε πάνω από 300 άτομα παρουσία, όπως γίνεται κάθε φορά σε κάθε μέρα του Εθνικού Κέντρου. Ξεκινάμε καταρχάς με την επιστηντοποίηση. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, οι καιροί αλλάζουν. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Αυτό που ζήτησα ήδη από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του οργανισμού είναι ότι πρέπει τα επανορφωτικά προγράμματά μας πλέον να είναι στοχευμένα σε αυτό που έρχεται. Δεν θέλω, δεν επιτρέπεται να πάθουμε αυτό που έπαθε η Νόκια. Υπάρχει. Τι έπαθε η Νόκια? Η Νόκια λοιπόν έχει μια εξαιρετικά χαρακτηριστική φωτογραφία του CEO, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δίνει το όνομα, όπου κάθεται και σκέφτεται και λέει: μα όλα καλά τα έκανα. Τι έγινε? Ναι. Έγινε ότι δεν προέβλεψες αυτό που είχε φτιάξει ο Steve Jobs. Ναι. Έκανε απλά σε όλους τους υπόλοιπους πλην από σένα. Ναι. Κατάλαβες ποτέ ότι το κινητό θα γίνει ο φορητός υπολογιστής του καθένας από εμάς. Mm. Αν το έχεις καταλάβει, θα έχεις προσαρμοστεί. Ναι. Άρα, τι θέλουμε να κάνουμε? Να μην ξεμείνουμε πίσω. Να μπορέσουμε να φέρουμε στην ελληνική δημόσια διοίκηση εκείνα τα επενδυτικά προγράμματα που θα στοχεύσουν στο μέλλον. Και εδώ ερχόμαστε τώρα ότι αν υπάρχει, αυτό ρώτησα, ότι αν υπάρχει το έμψυχο δυναμικό που θα μπορέσει να απορροφήσει αυτή τη γνώση. Σας διαβεβαιώ. Που έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει τη γνώση. Σας διαβεβαιώ ότι όσο περίεργο και σας ακούγεται, το είπα και προηγουμένως, υπάρχει μεγάλο κομμάτι, μεγάλο ποσοστό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που κάνει τη δουλειά του 100% και ίσως, και τολμώ και το λέω, καλύτερα και με ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι μας που δουλεύουν ώρες ατελείωτες. Γιατί είναι αυτό που λείπει, είναι αυτό που σας εξήγησα τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε. Και το υπόλοιπο ποσοστό κάπου παρεμβάλλεται και κάνει τη ζημιά. Έχετε καλέσει ποτέ άλλο πρόεδρο του ΕΚΔΑ να σας μιλήσει, για παράδειγμα? Όχι, αυτό, ποτέ. Είδατε λοιπόν, σας εκδηλώσει ποτέ ότι ενδιαφέρον κάποιο άλλο? Όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι η δουλειά σας. Ναι. Αν δεν επικοινωνήσεις αυτό που κάνεις, δεν το ξέρει ο κόσμος. Άρα το θέμα μας τι είναι, να το πω έτσι όπως το λέτε όλοι, promotion, δεν το λέτε? Ναι. Πρέπει να προμοτάρεις αυτό που κάνεις. Αν δεν προμοτάρεις αυτό που κάνεις, πώς θα μάθει ο άλλος τι κάνεις? Για να μπορέσει ενδεχομένως και ο δημόσιος υπάλληλος να καταλάβει, ο μέσος δημόσιος υπάλληλος, αυτός που άγεται και φέρεται καμιά φορά από τους συνδικαλιστάτες, που λέω εγώ, ότι όταν μιλάμε για αξιολόγηση, δεν μιλάμε για μια αξιολόγηση του τύπου μου κάνεις, δεν μου κάνεις, φεύγεις, μένεις. Ακριβώς. Μιλάμε για μια αξιολόγηση του τι μπορείς, αυτό μπορείς, εκεί θα σε βάλω. Εκεί θα σε αξιοποιήσω για να είσαι χρήσιμος και για να μην χρειαστεί κανένας να έρθει να σε διώξει. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το να είναι καλά αυτός που πάει στη δουλειά του. Ναι, προφανώς. Άμα νιώθει καλά κάποιος που εργάζεται, εκεί που πάει, όταν ξυπνάς το πρωί και θέλεις να πας στη δουλειά σου, είναι δεδομένο ότι θα κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Είναι δεδομένο. Είναι ανθρώπινο. Ναι. Άρα, καταρχάς να δούμε στον άνθρωπο, να επικεντρώσουμε στον άνθρωπο. Ξέρετε, και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι άνθρωποι. Ε? Mm-hmm. Να σας πω και συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν ήμουν ελεγκτής λοιπόν στο ΙΚΑ, όπου ήταν η πρώτη υπηρεσία που προσλήφθηκα, έχω βγει για ελέγχους. Πάμε στον έλεγχο στο μαγαζί. Κάνουμε το συγκεκριμένο monitoring να δούμε ποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει, που εργάζονται. Μπαίνοντας μέσα λοιπόν στον ιδιοκτήτη και λέγοντάς ότι είμαστε από τους ελεγκτές του ΙΚΑ, ξαφνικά γυρίζουμε και βλέπουμε τρεις ανθρώπους μέσα να δουλεύουν. Και η κυρία η μία είχε βγάλει την ποδιά, ας πούμε, είχε κάτσει. Πάλι μου και ζητάω τα στοιχεία της και μου λέει: μα εγώ πίνω καφέ με τη μητέρα μου. Ναι. Είμαστε άνθρωποι, ξέρετε, και εμείς. Mm-hmm. Έρχομαι πίσω για να πω αυτό. Άρα, να ξεκινήσουμε και να πω στους συναδέλφους ότι όσο περίεργο και αν τους ακούγεται, μπορούν να επιδιώξουν μια καλύτερη καθημερινότητα για τους ίδιους. Αρκεί να ξέρουν το πώς. Ήδη ανακοινώθηκε από προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το σχέδιο κινητικότητας. Τον Ιανουάριο έρχονται και οι υπόλοιποι φορείς. Mm-hmm. Καλό τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Η αξιολόγηση, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, δεν είναι τιμωρία.
Η αξιολόγηση είναι εδώ για να μου δείξει αν μπορώ να κάνω τι σωστά και να πάω εκεί. Δεν είναι η αξιολόγηση σκοπός να σε τιμωρήσει και να σε απολύσει. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, θα ήθελα να είχαμε περισσότερο. Ελπίζω μια άλλη φορά που θα έρθετε Θεσσαλονίκη να μπορέσουμε να τα πούμε από την αρχή της εκπομπής. Γιατί είναι τεράστιο θέμα. Δεσμεύομαι, έγινε σήμερα. Έτσι, είναι τεράστιο θέμα η δημόσια διοίκηση. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα ρωτήσω την ερώτηση την κακή που συνδέεται με την πρώτη που έκανα. Δεν υπάρχει κακή ερώτηση. Υπάρχει ερώτηση ταμπού για πολύ κόσμο στο δημόσιο. Η αναθεώρηση πέρασε συνταγματική. Οπότε τώρα δεν μας αγγίζει, μιλάμε για απότερο μέλλον, αλλά θα το ρωτήσω. Το ταμπού της μονιμότητας θα το αγγίξουμε ποτέ? Και ποιας μονιμότητας? Εννοώ τη σύγκριση της συνταγματικής κατοχήρωσης της μονιμότητας εν συγκρίση με τη συνταγματική κατοχήρωση της εύρυθμης λειτουργίας του δημοσίου που ισχύει σε όλο τον προηγούμενο κόσμο. Που έχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο. Γιατί στο πρώτο σενάριο πρέπει να καταργήσεις ένα οργανισμό για να ξεφορτωθείς πέντε ανίκανους ή πέντε ενδεχομένως υπαλλήλους που προκαλούν πρόβλημα, και δεν μιλάω απαραίτητα πειθαρχικό ή ηθικό ή οτιδήποτε άλλο, ενώ στην άλλη περίπτωση μπορείς πολύ απλά να μετακινήσεις πολύ εύκολα ή εν πάση περιπτώσει και κάποιον που κάνει κακά τη δουλειά του και προκαλεί πρόβλημα να τον απομακρύνεις. Σας παραπέμπω. Χωρίς απαραίτητα να υπάρχει πολιτική τέτοια. Σαφές, όχι, δεν είναι. Είναι σαφές αυτό. Εγώ σας παραπέμπω στο άρθρο του συντάγματος να θυμηθούμε λίγο γιατί έγινε όλο αυτό. Καλά, αυτό έγινε το 1911. Γιατί έγινε όμως? Έχει τη σημασία του. Για να μην, αυτό, για να μην υπάρχει πλατεία κλαθμών. Για να μην υπάρχει πλατεία κλαθμών. Σωστό. Άμα συζητάμε εν έτη 2019 το κατά πόσο η ελληνική κοινωνία ή το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ακόμα στη λογική του να δημιουργεί πλατείες κλαθμόνος, είμαστε άξι της μοίρας μας. Μισό λεπτό όμως, για να το διευκρινίσουμε. Ξαναλέω, όλα είναι θέμα του τι θες να κάνεις. Είμαι σίγουρος, αυτό καταλαβαίνω, έτσι το αισθάνομαι, έτσι πορεύομαι. Δεν υπάρχει διάθεση τιμωρίας. Το ξαναλέω. Δεν είναι το θέμα να υπάρχει πάνω από το κεφάλι του δημόσιου λειτουργού η απόλυση για να δουλέψει. Όχι. Δεν πρέπει να δουλεύεις με βάση το ότι υπάρχει όχι μια τιμωρία που σε περιμένει. Όχι. Εγώ, στο θέλω τέλος όμως, της μέρας. Εγώ θέλω όμως το δημόσιο υπάλληλο που λειτουργεί, εγώ που είμαι ιδιωτικός τομέας, θέλω να λειτουργεί με βασικούς όρους που είναι κοινός. Κοινή και για τον ιδιωτικό. Και για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, για τον ιδιωτικό τομέα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Όχι να απολύεται με την μια στιγμή στην άλλη. Δεν μιλάω γι' αυτό. Να είναι κατοχυρωμένος. Να υπάρχει αυτό που λέμε η υποχρέωση λόγω εύρυθμης λειτουργίας. Να μην αλλάζω το προσωπικό κάθε λίγο και λιγάκι. Να με υποχρεώνει ο υπουργός. Αυτό θα πει εύρυθμη λειτουργία. Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος να προστατεύω το προσωπικό από πολιτικές παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει η εύρυθμη λειτουργία. Αλλά να μπορώ να απομακρύνω αυτόν που μου σαμποτάρει το σύστημα, είτε ασκεμένα είτε. Σας θυμίζω. Είτε εκούσια είτε ακούσια. Θα σας θυμίσω το εξής. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που ελέγχθηκε η νομιμότητα των πτυχίων. Θυμάστε την ιστορία, φαντάζομαι. Άρα, τι θέλω να πω. Πρέπει να γίνουν κατευθύνσεις και βήματα. Δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Άρω ή δεν άρω τη μονιμότητα. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να δούμε γιατί να την άρω ή γιατί να μην την άρω τη μονιμότητα. Εγώ ξαναλέω. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να δουλεύει ο άνθρωπος με μία δαμόκλειο σπάθη από πάνω. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει σε κάτι το να άρω τη μονιμότητα. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και κλείνουμε με αυτό. Όταν τέλος πάντων ξεκίνησε η ιστορία με τις διαθεσιμότητες κτλ., υπήρχαν πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι πριν δεν ασχολιόντουσαν με την μόρφωση. Και αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Σε μεγάλο οργανισμό της χώρας παρακαλούσε στην κυριολεξία ο διευθυντής τους υφισταμένους: βρε παιδιά, πηγαίνετε να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Όχι, όχι, όχι. Όταν έγινε λοιπόν η ιστορία της διαθεσιμότητας και όλο αυτό που ζήσαμε τότε, λέω Τρόικας, να το πούμε και αυτό, ναι, γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε σε επιταγές, πήγαν οι συναδέλφοι και ζήτησαν επιμόρφωση στο διευθυντή. Μάλιστα. Δεν είναι καλό να δουλεύουμε όμως έτσι, το ξαναλέω. Ναι. Πρέπει να ξυπνάμε το πρωί και να θέλουμε να πάμε για δουλειά. Μάλιστα. Το αφήνουμε, θα το ξανασυζητήσουμε εν ευθέτω σε μια άλλη ευκαιρία. Κυριακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την σημερινή επίσκεψη. Εύχομαι την άλλη φορά να είμαστε στη μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Βεβαίως.